Αγαπητοί τηλεθεατές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σαν μια παλιά φωτογραφία και πάλι απόψε και σήμερα, με την άδειά σας, θα έλεγα να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της δικής μου ζωής. Θα μου πείτε βέβαια, μας ενδιαφέρει η ζωή σου? Όχι βέβαια, δεν βαφκαλίζομαι ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλώς τα στιγμιότυπα της δικής μου ζωής πιστεύω ότι θα είναι εμπολής κοινά με εκφάνσεις από τη δική σας ζωή. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ σε κάποια στιγμιότυπα της ζωής μου εξ απαλών ονείχων. Εδώ μια παρένθεση τώρα, επειδή τη φράση αυτή οι πιο πολλοί την κάνουν λάθος, να πούμε ότι εξ απαλών ονείχων σημαίνει από την παιδική ηλικία, τότε που τα νύχια ήταν τρυφερά, απαλά. Και όχι κάτι το ανεπαίσθητο, όπως πιστεύει ο κόσμος ότι είναι. Η ζωή μου λοιπόν, στιγμιότυπα της ζωής μου, εξ απαλών ονείχων. Γεννήθηκα μια Κυριακή του Μάρτη, σε ένα χωριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, όμως με μεγάλη συμβολή στην ιστορία. Εμμανουήλ Παπάς, Σερών. Γενέτειρα του ήρωα της Επανάστασης του 21 και πρωτεργάτη της Επανάστασης στη Χαλκιδική. Ο τοκετός έλαβε χώρα στο σπίτι. Πάλι καλά δηλαδή που δεν έγινε και στα χωράφια όπως γινόταν παλιότερα. Υπό τις υποδείξεις της μαμής και εδώ η μητέρα μου ήταν πολύ περήφανη όταν το έλεγε, παρίστατο και ο γιατρός ο Μίμης. Ένας γιατρός που στο χωριό πρόσφερε τις υπηρεσίες του περισσότερο από 50 χρόνια. Πόσο ύψος, πόσο βάρος είχα, αυτά είναι λεπτομέρειες που αφορούν τις μυευτικές κλινικές. Εκείνο που ενδιέφερε τότε ήταν να βγει το παιδί αρτιμελές και να κλάψει. Οι γονείς μου, Ελευθέριος και Βασιλική, είχαν παντρευτεί πριν ένα χρόνο. Επομένως ήρθα ως φυσική συνέπεια και βέβαια ως πρωτότοκη, τους έδωσα μεγάλη χαρά. Για το όνομα, για το οποίο όπως ξέρετε γίνονται πάρα πολλοί καυγάδες στα ζευγάρια, εδώ σε μένα δεν ετίθεται το θέμα. Ο πατέρας μου ήταν Σόγαμπρος και κατά τα Ιωθώτα ήταν υποχρεωμένος να δεχτεί ονόματα από τη μεριά της μητέρας. Έτσι κι εγώ πήρα το όνομα της γιαγιάς από την πλευρά της μητέρας μου και 5 χρόνια αργότερα η αδερφή μου το όνομα του παππού από τη μεριά πάλι της μητέρας μου. Ήμουν ένα πολύ ήσυχο μωρό. Και γενικά ως παιδί ήμουν ήσυχη και αργότερα ως έφηβη κτλ. Δεν δημιούργησα πρόβλημα στους γονείς μου. Ήμουν εν ολίγης το παιδί που θα ήθελα να έχει ο κάθε γονιός. Το μόνο πρόβλημα που τους δημιούργησα ήταν ότι άργησα πολύ να μιλήσω. Μίλησα μετά τα 3 μου χρόνια, κοντεύοντας τα 4. Το επάγγελμα του λογοθεραπευτή τότε ήταν τελείως άγνωστο. Επομένως, το μόνο που έκαναν οι δικοί μου ήταν να αναπέμπουν δεήσεις και τάματα για να αρθρώσω κάποια λέξη. 5 χρόνια μετά από μένα γεννήθηκε η αδερφή μου, η οποία ήταν ο αντίποδάς μου. Έκλαιγε, γκρίνιαζε συνέχεια, μίλησε και περπάτησε πριν κλείσει χρόνο, αλλά η γκρίνια ήταν το κάτι άλλο, δικαιολογημένο βέβαια γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας, που και πολλές είναι οι εικόνες της μητέρας μου να κλαίει με αναφιλητά. Τελικά ξεπεράστηκε ευτυχώς αργότερα. Αυτό όμως έκανε τους γονείς μου να με καταστήσουν κηδεμόνα της στα 8 και στα 9 χρόνια. Όταν δεν μπορείς να κηδεμονεύσεις τον εαυτό σου, πόσο μάλλον να γίνεις κηδεμόνα της αδερφής. Πράγμα που το καθήκοντα που τα ασκούσα μάλλον πλημελώς. Στο σχολείο ήμουν από τις πρώτες μαθήτριες, άριστα 10. Ο πατέρας μου είχε τελειώσει το εξατάξιο γυμνάσιο, για την εποχή του θεωρούνταν μορφωμένος. Η μητέρα μου είχε τελειώσει απλώς το δημοτικό, αλλά είχε ιδιαίτερη έφεση στο διάβασμα, πράγμα που της είχε προσδώσει κάποια μόρφωση. Έτσι λοιπόν είχα βοήθεια από το σπίτι. Και θυμάμαι ένα περιστατικό. Όταν έκλειναν τα σχολεία για το 15ήμερο των Χριστουγέννων, ο δάσκαλος μας είχε βάλει να γράψουμε έκθεση πώς περάσαμε τα Χριστούγεννα, τις γιορτές. Όπως συμβαίνει με όλα τα παιδιά, τελευταία μέρα των διακοπών, την παραμονή δηλαδή της ημέρας που θα άνοιγαν τα σχολεία,
άρχισα να γράφω την έκθεση και με βοήθησε η μητέρα μου. Και μεταξύ των άλλων που μου υπαγόρευσε για να γράψω ήταν ότι τα Θεοφάνεια εμφανίστηκε η τρισυπόστατη θεότητα. Δεν κρατήσαμε ούτε τα προσχήματα. Η φράση έκανε μπαμ ότι δεν θα μπορούσε να είναι δική μου, γεγονός που σχολιάστηκε δυσμενός από το δάσκαλο. Ξοδέψαμε στο σχολείο ατελείωτες ώρες να μάθουμε πότε μια λέξη οξύνεται και πότε περισπάται. Οξύες και περισπωμένες στήχωσαν τον ύπνο μας. Ο καλός μας δάσκαλος, ο κύριος Αχιλλέας, είχε βρει ένα κόλπο για να μάθουμε αυτούς τους δύσκολους κανόνες. Μακρόχρονη και μακρόχρονη συλλαβή που συμβολίζονται από κάτω με μια παύλα και παραπέμπουν στο μαχαίρι, παίρνει οξία η λέξη. Ενώ μακρόχρονη και βραχύχρονη, η βραχύχρονη συλλαβή με μια κουπίτσα από κάτω, αν θυμάστε πώς συμβολιζότανε, που παραπέμπει, μακρόβραχή που παραπέμπει σε κουτάλα, παίρνει περισπωμένη. Δηλαδή, το μήκος, μακρό βραχή περισπωμένη, τα μήκη στον πληθυντικό, μακρό μακρό οξία. Με τα μαχαίρια και τις κουτάλες μάθαμε πολύ καλή ορθογραφία. Να είναι καλά ο δάσκαλος. Τα απογεύματα πολλές φορές συνήθιζα να πηγαίνω στο παντοπολείο που διατηρούσε ο πατέρας μου στο χωριό. Και για να πάρω κανένα σοκολατάκι από εκείνα τις μαργαρίτες, αν θυμάστε τα νόστιμα σοκολατάκια, ή για να ακούω τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονταν με τους φίλους του που μαζεύονταν εκεί, κάτι σαν μικρή βουλή. Καραμανλής και Παπανδρέου, οι πρεσβύτεροι, ήταν πάντα τότε στην επικαιρότητα. Ένας από τους φίλους του πατέρα μου συνήθιζε να μου βάζει και προβλήματα τα οποία δεν μπορούσα να λύσω, μου φαίνονταν πάρα πολύ δύσκολα. Μια μισή σαρδέλα, μια μισή δραχμή. 10 σαρδέλες πόσο κάνουν, ή 1 κιλό βαμβάκι ή 1 κιλό σίδερο είναι πιο βαρύ. Επίσης, με έβαζε να λέω γλωσσοδέτες, άσπρη πέτρα ξέξασπρη, ο παπάς ο παχής, εκκλησιά μου ολιβδοκόντυλο πελεκητή κτλ. Κτλ. Από το δημοτικό στο γυμνάσιο, τότε, απαιτούνταν εξετάσεις. Όταν ήταν να εισαχθώ στο γυμνάσιο, καταργήθηκαν οι εξετάσεις. Από την τρίτη γυμνασίου για την πρώτη λυκείου, απαιτούνταν πάλι εξετάσεις. Τη χρονιά που επρόκειτο εγώ να πάω στο Λύκειο, που είχα τελειώσει την τρίτη γυμνασίου και επρόκειτο να πάω στο Λύκειο, αλλάζει ο νόμος και το γυμνάσιο γίνεται ενιαίο με το Λύκειο, άρα εξετάξει ο γυμνάσιο και δεν υπήρχε λόγος να δώσουμε εξετάσεις. Η εύνοια της τύχης ήταν σκανδαλώδης, τόσο που είχα πιστέψει ότι η καλή μου νεράιδα κάτι θα έκανε και δεν θα έδινε εξετάσεις ούτε για το πανεπιστήμιο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συνέβη. Αντιθέτως, για να εισαχθώ στο πανεπιστήμιο, διάβασα πάρα πολύ μέχρι να μπω στη φιλοσοφική. Τα χρόνια λοιπόν περνούν, έγινα φοιτήτρια, έγινα καθηγήτρια, συνταξιούχος. Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή ζωή, γάμος, παιδιά, εγγόνια. Ακούγοντας τα όλα αυτά και βλέποντας ο καθένας τον εαυτό του, θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι μια φυσική συνέπεια. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς όμως δεν συνέβη σε όλους έτσι. Πολλοί συμμαθητές μου έφυγαν από τη ζωή πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Και το τραγικότερο, πολλοί μαθητές μου, αρκετοί, όχι πολλοί, αρκετοί, ευτυχώς, αλλά όχι πολλοί, μαθητές έφυγαν επίσης από τη ζωή πριν πραγματοποιήσουν ούτε ένα από τα όνειρά τους. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή θεωρώ την αχαριστία θανάσιμο αμάρτημα, αναπέμπω δεήσεις στον ύψιστο για όσα μου έχει δώσει μέχρι σήμερα. Το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Φίλοι μου, δεν θα ήθελα να σας αφήσω με την πικρή διαπίστωση των τελευταίων λόγων. Γι' αυτό, αν εξαιρέσουμε το θάνατο που είναι μια κατάσταση μη αναστρέψιμη, ας βλέπουμε τη ζωή
από τη θετική της πλευρά. Δηλαδή το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ!